Πολύ ωραία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά είμαι, όσο μπορώ. Όσο μπορώ, καλά. Γεια σου, μετακινήστε εσείς ή είστε στο σπίτι? Όχι, είμαι έξω και εργάζομαι. Μπορούμε να εργαστούμε εμείς. Α, είστε σε κλάδο που έχει τη δυνατότητα δηλαδή? Ναι, δεν είναι, διότι κατασκευαστικός κλάδος, βιοτεχνία είμαστε, δεν έχουμε κλείσει και συνεργαζόμαστε με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλει η νομοθετική ρύθμιση που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Εκμεταλλευόμενη την άλλη σας ιδιότητα, την αθλητική κατά κάποιο τρόπο, εισαγωγικά αθλητική. Ναι. Παρόλο που εργάζεστε, εικάζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Υπάρχει τεράστια πτώση. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα και δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Εμείς είχαμε κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες έπρεπε να τις στηρίξουμε και γι' αυτό εργαζόμαστε. Αλλιώς θα το είχαμε κλείσει κι εμείς. Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, με την πορεία σας σαν επιχειρηματίας, αν υποθέσουμε ότι αύριο επιστρέφουμε όλοι στην καθημερινότητα, ανοίγουν τα καταστήματα, δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, πολύ χοντρικά έτσι, πόσοι μήνες θα χρειαστούν για να επιστρέψει και η οικονομία στην κανονικότητά της? Εντάξει, το ερώτημα δεν είναι απλό, εντάξει, απλώς έτσι μια δική σας αίσθηση ποια είναι. Θα τραβήξει πολύ για να επιστρέψει και η οικονομία στην κανονικότητα ή θα είναι κάτι σχετικά εύκολο, δεν ξέρω. Όχι, πιστεύω ότι θα τραβήξει πολύ. Εξαρτάται βέβαια και από τον κλάδο. Ο δικό μας ο κλάδος σίγουρα θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο για να έρθει στην κανονικότητα. Γιατί εμείς είναι εποχή τώρα που έπρεπε να είμαστε στο full και είμαστε σχεδόν σταματημένοι. Οπότε καταλαβαίνετε, η σεζόν περνάει, οι μήνες περνάνε, οι μέρες περνάνε και χάσαμε όλη τη χρονιά. Θέλουμε σίγουρα ένα χρόνο, σίγουρα. Μάλιστα. Πάμε και στον Άρη. Νομίζω ότι και εκεί έχουν σταματήσει σχεδόν τα πάντα. Ξεκινώντας έτσι από τον Ερασιτέχνη, νομίζω ότι είχατε ξεκινήσει μια σειρά επαφών και για το Νικάλη Σχόλ, για το Παλέ. Είχατε κάποιες επαφές γενικότερα με κυβερνητικούς παράγοντες για ζητήματα που απασχολούν τον Ερασιτέχνη, τα παλιά χρέη κτλ. Αυτά τώρα έχουν βαλτώσει όλα, έχουν σταματήσει τα πάντα? Ναι, στον ΑΣ όντως είχαμε κάνει πάρα πολλή δουλειά όλο αυτό το διάστημα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει όντως σταματήσει, έχουν βαλτώσει τα πάντα, κανείς δεν συζητάει τίποτα και λογικό, έτσι. Προέχει η υγεία των ανθρώπων πάνω απ' όλα και επομένως έχουμε σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση που να αφορά τα προβλήματα που είχε ο ΑΣ και προσπαθούσαμε να τα λύσουμε. Mm-hmm. Για το Παλέ. Έχουν σταματήσει τις κουβέντες. Το ίδιο. Το κράτος ασχολείται αυτή τη στιγμή μόνο με το θέμα του κορονοϊού και το πώς θα ανταπεξέλθει απέναντι στο κοινωνικό, στο πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει προκύψει. Έχουν σταματήσει και συζητήσει για το Παλέ. Πού είχαμε φτάσει στο θέμα του Παλέ? Υπήρχε κάποια ουσιαστική εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα, το τελευταίο τουλάχιστον τη στιγμή που αναλάβατε? Ναι, είχαμε φτάσει στο να καταθέσουμε εμείς το business plan και το πλάνο λειτουργίας για τα επόμενα 49 χρόνια τα οποία ζητήσαμε, το οποίο ξεκίνησαμε να το δουλεύουμε και αυτό εκεί έχουμε μείνει τώρα. Αυτό εμείς σε αυτό το διάστημα το έχουμε δώσει να μας το φτιάξει μια εταιρεία η οποία ξέρω ότι το δουλεύει από τα σπίτια τους βέβαια οι άνθρωποι για αυτό το διάστημα και όταν θα είναι έτοιμο θα πάμε να το καταθέσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κλειστά όλα τα γραφεία και όλες οι υπηρεσίες και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τα θέματα της ΚΑΕΑΡΙΣ κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή με οτιδήποτε έχει σχέση με την ΚΑΕΑΡΙΣ. Σε αυτό το κομμάτι, στο τμήμα του μπάσκετ, είναι περίπου το ίδιο.
Είχαμε έρθει σε επαφή με τους αθλητές μας που είχαν, τους ξένους που είχαν φύγει, είχαν πάει στις οικογένειές τους. Ήρθαν από μόνοι τους μάλλον σε επαφή μαζί μας για το αν θα πρέπει να επιστρέψουν στις 25 Μαρτίου που τους είχαμε πει ότι θα πρέπει. Τελικά πάρθηκε η απόφαση από τον ΕΣΑ και της οριστικής της διακοπής του πρωταθλήματος και τους είπαμε να αναμένουν νέα από εμάς από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Υπήρχε ενδιαφέρον ναι. από τους αθλητές να επιστρέψουν, έτσι. Αυτό ήταν κάτι που θέλω να το πω. Αλλά τους έχουμε σταματημένους και περιμένουμε όλοι τις εξελίξεις από την ΕΟΚ και από το Υπουργείο σχετικά με την πρόταση του ΕΣΑΚΕ για οριστική διακοπή του πρωταθλήματος. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, Πρόεδρε, για αυτό το ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό για το μπάσκετ? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα πρέπει να σταματήσει το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει. Δεν μπορούμε να συζητάμε για μπάσκετ όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Όταν πεθαίνουν άνθρωποι, όταν κλείνουν ολόκληρες χώρες, όταν υπάρχει απαγόρευση μετακινήσεων, όταν ο κόσμος μένει στα σπίτια του. Τι να συζητήσεις για μπάσκετ όταν συμβαίνουν όλα αυτά? Εδώ ναι. οι Ολυμπιακοί αγώνες αναβλήθηκαν. Πόσο μάλλον το πρωτάθλημα της Basket League. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πέρα από την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος, τη ματέωση μάλλον του πρωταθλήματος. Ναι. Στην τηλεδιάσκεψη που κάνατε πρόσφατα, υπόθηκε κάποιο σενάριο για την επόμενη μέρα, τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε μια πιθανή τέτοια ματέωση? Στην τηλεδιάσκεψη δεν συμμετείχα εγώ. Συμμετέχει ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαγεωργίου. Ναι. Έγιναν προτάσεις και συζητήσεις από όλους τους πρόεδρους των ομάδων. Δεν πάρθηκε κάποια απόφαση. Όλοι βέβαια πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε πώς μπορεί το άθλημα αυτό να προχωρήσει μετά από αυτή την κατάσταση που υπάρχει παγκόσμια. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, να δούμε ναι. το τοπίο πώς θα είναι, το οικονομικό τοπίο πώς θα είναι και το κοινωνικό τοπίο πώς θα είναι μετά από όλη αυτή την τεράστια κρίση που ταλανίζει τη γη ολόκληρη, για να δούμε και μετά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δεν πιστεύετε και εσείς δεν είναι το σωστό? Δηλαδή το να σκεφτόμαστε τώρα χωρίς να ξέρουμε πού θα πάει η κοινωνία σε όλες τις χώρες, τι να συζητάμε. Μπορεί να σκεφτόμαστε και να λέμε πράγματα και να προκύψουν καταστάσεις οι οποίες θα ανατρέψουν οποιαδήποτε σκέψη, οποιαδήποτε απόφαση, οποιαδήποτε πρόταση και αν κάνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει και πώς θα είναι το οικονομικό τοπίο παγκοσμίως. Θεωρώ πάντως ότι θα υπάρχει, πώς να το πω, συρρήγνωση. Θα υπάρχει συμμάζεμα και συρρήγνωση όλων των πραγμάτων. Ναι, όντως, τον επαγγελματικό αθλητισμό. Έτσι πιστεύω. Όλο αυτό το διάστημα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δίνανε μία μάχη σωτηρίας. Ο κόσμος να πιστεύει ότι στο κομμάτι αυτό, όσο και αν μιλάμε τώρα για αγωνιστικούς λόγους μέσα σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι, το κομμάτι αυτό έχει λήξει πλέον? Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα του να πέσουν σε εισαγωγικά οι δύο ομάδες? Γιατί το λέω γιατί ήταν οι δύο ομάδες που ήταν στη θέση της βαθμολογίας υποβιβασμού στην διακοπή του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, καταρχήν ξεκαθάρισα από την αρχή ότι κάνουμε μία κουβέντα ενώ θα πρέπει να κάνουμε μία άλλη, αλλά ναι. για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε, ας πούμε, είναι ότι εφόσον υπολείπονται ακόμα 6 αγωνιστικές, ποιος μπορεί να πει δύο ομάδες οι οποίες πρέπει να υποβιβαστούν, ποιος είναι αυτός που θα αποφασίσει ότι εσείς θα πέσετε και εσείς θα σωθείτε ενώ λείπουν ναι. ακόμα 6 αγωνιστικές, και όταν εμείς ειδικά ο Άρης είναι ισόβαθμος με τον Πανιόνιο λείποντας το μεταξύ μας παιχνίδι στην Αθήνα. Σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε και μόνο ως σκέψη δεν μπορεί να περνάει από κανένα το μυαλό αυτό. Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει το πρωτάθλημα να ματαιωθεί, θα είναι ως μη γεννόμενο. Και έτσι είναι το σωστό και το ηθικό, έτσι αλλιώς. Ας πούμε να παίξουμε όποτε μπορέσουμε να παίξουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Ειδικά ο Άρης δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Το θέμα βέβαια είναι με ποιους παίχτες θα παίξουμε όλοι μας.
όλες οι ομάδες λίγο πολύ. Κοιτάξτε, εμείς ο Άρης, οι παίκτες, οι Έλληνες είναι στη θέση τους, οι ξένοι μας όλοι είναι δίπλα, είναι στην Ελβετία, στην Σερβία και στη Λιθουανία, είναι πολύ κοντά και μπορούν να έρθουν αμέσως. Ο Φιτσπάτρικ είναι ήδη στην Ελλάδα, δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα να μπούμε να παίξουμε. Μάλιστα. Θεωρώ ότι όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα. Και όσο περνάει ο καιρός, ακόμα πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα και πιο πολύ κλείνουν όλοι προς το να αματιωθεί το πρωτάθλημα. Άρα, θυμάμαι πάνω ότι την εβδομάδα πριν γίνει όλο αυτό, είχε ξεκινήσει μια κουβέντα μετά και από επίσημη ανακοίνωση δική σας σε σχέση με τις μετοχές. Και αυτό μπήκε μέσα στο πλάνο όλων αυτών που μπλόκαραν και νομίζω ότι το συγκεκριμένο, ή τουλάχιστον εσείς θα μας το πείτε, δεν νομίζω ότι μπορεί ότι το μπλοκάρει δηλαδή την όποια μεταβίβαση μετοχών ή οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει διάθεση, έτσι, ο κορονοϊός ή κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι, μιλήσατε με τον κύριο Γουγγέλμο, εσείς ή κάποιος άλλος σε σχέση με αυτό το θέμα, ή και αυτό έχει σταματήσει τελείως? Εγώ είχα μιλήσει με τον κύριο Γουγγέλμο όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΟΥΜΑ Άρης πήρε αυτή την απόφαση σχετικά με τις μετοχές. Το αφήσαμε διότι ήταν ο άνθρωπος άρρωστος, δεν ήταν καλά. Μετά βγήκαν όλες αυτές οι απαγορεύσεις και όλες αυτές οι αποφάσεις της κυβέρνησης και έμεινε λίγο πίσω. Θεωρώ όμως ότι τις επόμενες μέρες θα ψάξω να βρω τον κύριο Γουλιέλμο για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε και που βρίσκεται και εκείνος, για να δούμε πώς μπορεί αυτό να προχωρήσει. Αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται να σταματήσει, δεν άπτεται κάποιες η κυβερνητική απόφαση, είναι καθαρά θέμα του Άρη να το λύσει από μόνος του. Μάλιστα. Γενικότερα στο μπάσκετ πάντως νομίζω ότι παρά την κατάσταση οι υποχρεώσεις δεν έχουν σταματήσει να τρέχουν, έτσι? Όχι, δεν έχουν σταματήσει να τρέχουν. Ωστόσο όμως καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα από ότι ήταν ήδη δύσκολα, δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο, αλλά είναι κάτι που ευτυχώς καταλαβαίνουν όλοι ότι στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και η οικονομία γενικότερα και κάνουν όλοι λίγο υπομονή. Και νομίζω ότι στην τηλεδιάσκεψη, κύριε Πρόεδρε, πιο πολύ αυτό συζητήσαν οι ομάδες παρά τα υπόλοιπα, δηλαδή το οικονομικό, έτσι, και το πώς θα γίνει με τα συμβόλαια, με τους παίκτες κτλ. Ναι, είναι ένα ζήτημα και αυτό πολύ σημαντικό και για τους παίκτες και για τις ομάδες. Γενικά γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθούν οι χορηγίες, δεν θα ολοκληρωθούν οι κεντρικοί χορηγίες του πρωταθλήματος, δεν θα ολοκληρωθεί το τηλεοπτικό, δεν θα ολοκληρωθούν τα πράγματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ομάδες έχουν μεγάλη χασούρα, μεγάλο χάσιμο. Όλο αυτό κάποιοι θα πρέπει να το υπομισθούν, λίγο οι ομάδες, λίγο οι παίκτες, πρέπει να βρεθεί μια λύση για να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι λογικό και οι ίδιοι τους πρέπει να το καταλάβουν, ότι παιδιά, εδώ έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα που όλοι έχουν υποστεί ζημία και βλάβη από αυτό. Επομένως, δεν θα βγει από αυτό το πράγμα κάποιος αλόβητος, οπότε καταλαβαίνουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι η λύση θα βρεθεί. Έστω και τελευταίο να μας δώσετε και τις ευχές σας για τα 106 χρόνια του Άρη. Νομίζω ότι ήταν τα πιο περίεργα γενέθλια όντως του συλλόγου την προηγούμενη εβδομάδα. Όντως ήταν τα πιο περίεργα γενέθλια. Θέλαμε να τα γιορτάσουμε αλλιώς. Δυστυχώς οι καταστάσεις δεν μας άφησαν. Αυτό που σκέφτηκα εγώ αυτές τις μέρες είναι μήπως μπορέσουμε και συζητήσουμε και εφόσον σιγά σιγά αρχίσουμε να κυκλοφορούμε και να βγαίνουμε από τα σπίτια μας και να είμαστε πιο άνετοι, να το γιορτάσουμε κάποια άλλη στιγμή που θα μπορέσουμε εντός της χρονιάς. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και αν το κόσμος το θέλει να το κάνουμε. Να τα γιορτάσουμε κάποια άλλη στιγμή λίγο ετεροχρονισμένα. Τι να κάνουμε, τα γενέθλια ήταν 25 Μαρτίου, okay. Τα γιορτάσαμε έτσι όπως δεν θέλαμε, αλλά τι να κάνουμε. Θα το δούμε, θα το κάνουμε εντός της σεζόν κάποια άλλη στιγμή.
Είχαμε κάποια προγράμματα, δεν γινόταν να τα υλοποιήσουμε. Πριν σας ευχαριστήσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε είτε για τον μπάσκετ είτε για τον ερασιτέχνη Άρη. Εγώ θέλω να πω ότι να ευχηθώ στον κόσμο να έχει δύναμη, να έχει κουράγιο και υπομονή να ανταπεξέλθει όλος ο κόσμος σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει. Να λυθούν τα πράγματα και να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν. Πρώτα απ' όλα αυτό, πρώτα απ' όλα δηλαδή η υγεία, να είμαστε όλοι καλά και να συμμετέχουμε όλοι μετά στα δρόμενα τα αθλητικά ή τα κοινωνικά. Και στον κόσμο του Άρη να του πω ότι εμείς είμαστε εδώ, ότι εφόσον ξαναξεκινήσουν όλα και αρχίσουν και δουλεύουμε, θα υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε και όλα αυτά τα οποία ο κόσμος περιμένει από εμάς και μας έχει εμπιστευτεί, συμμετέχοντας μαζί μας σε αυτή τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ερασιτέχνη από το Σεπτέμβριο του 19. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δύναμη και κουράγιο και στα επαγγελματικά σας, όπως όλοι υπάρχουν δεδομένα θέματα και ζητήματα, αλλά και στα του Άρη που συνεχίζουν και υφίστανται τα θέματα, τα ζητήματα, τα προβλήματα, αλλά και οι προοπτικές όταν ξανανοίξει πλέον το παιχνίδι κυριολεκτικά, γιατί έχουμε κλείσει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και τα πάντα όλα. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ έχω, καταρχήν το θέμα το επαγγελματικό το νιώθετε και εσείς και στις δικές σας τις δουλειές, έτσι. Το καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο και θέλει πολύ χρόνο και κουράγιο για να ανταπεξέλθουμε. Σιγά σιγά, εφόσον γίνουν όλα αυτά, θα ανοίξει και το μπάσκετ, θα ανοίξει και το ποδόσφαιρο, θα ανοίξει και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Πιστεύω όμως η επόμενη μέρα θα είναι όμως σημαντική για τους ερασιτεχνικούς συλλόγους. Θα είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύω θα σηκώσουν το βάρος του ελληνικού αθλητισμού, διότι θα είναι τόσο πολύ μεγάλη η κρίση οικονομική που θα προκύψει, που τα επαγγελματικά τμήματα θα έχουν προβλήματα. Επομένως οι ερασιτέχνες πρέπει να είναι έτοιμοι να στηρίξουν και να βοηθήσουν τις όποιες προσπάθειες γίνονται στα επαγγελματικά τμήματα, και αυτό θα κάνουμε σαν Άρης τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους και καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.